Καλώς μου ήρθατε. Καλησπέρα, Αντριανή. Στην πρώτη μας κουβέντα για τη φετινή χρονιά, δεν την έχω πει ακόμα νομίζω, για το 2022, είπαμε να κάνουμε ένα flashback στις προηγούμενες μέρες για αυτό που βιώσαμε και να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Θα τα βάλουμε με πολύ απλό τρόπο. Μάλιστα, όπως πάντα. Ναι. Θα τα βάλουμε με πολύ απλό τρόπο τα πολλά που μας έρχονται στη ζωή μας, τα πολλά που επιθυμούμε να έχουμε και να είναι και πολλά, πάνε και έρχονται, όταν θέλουμε να είναι και περισσότερα και ακόμα περισσότερα. Θα πρέπει να τονίσουμε και να εφαρμόσουμε και οι δυο μας την εξής σοφή ρίση. Στη ζωή πρέπει να υπάρχουν ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Μάλιστα. Αυτό σε τι μας οφείλει, δηλαδή? Είναι άτυχοι οι άνθρωποι που είναι εκπληρωμένες όλες οι επιθυμίες τους. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κάποια ελπίδα για το μέλλον. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένουν. Και κάτι για το οποίο να προσπαθούν. Όχι να προσπαθούν. Να έχουν ένα όραμα μελλοντικό. Ναι. Οι εκπληρωμένες επιθυμίες ακινητοποιούν τον άνθρωπο. Τον στρέφουν προς το μηδενισμό. Γι' αυτό οι πολύ πλούσιοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους. Και σκέφτομαι εγώ τώρα τους άμυρους εμάς, τους γονείς, άμυρους, εντός εισαγωγικών εννοείται, που τις προηγούμενες μέρες αυτές των γιορτών προσπαθήσαμε με χίλιους δύο τρόπους και τα καταφέραμε όσοι μπορούσαμε, στον βαθμό που μπορούσαμε, να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες των παιδιών μας. Όλα αυτά που κατά καιρού ζητούσαν από μας, που συνήθως οι επιθυμίες των παιδιών είναι υλικού περιεχομένου, παιχνίδι, αντικείμενο, κάτι, βρήκαμε τον τρόπο να το έχουν. Είτε θα το έφερνε ο Άγιος Βασίλης, είτε εμείς, είτε η γιαγιά, είτε η θεία, είτε ο νονός, η νονά και πάει λέγοντας. Τι κάναμε? Μεγάλο λάθος μας. Πρέπει κάθε τόσο να δηλώνουμε στα παιδιά μας, θέλεις αυτό, μπορώ να σου το πάρω, αλλά δεν πρέπει. Άμα. Δεν θα σου το πάρω. Ποια δικαιολογία από εκεί και κάτω, πώς θα αιτιολογούμε? Γιατί πάντα οι επιθυμίες των παιδιών είναι υλικές. Όταν λοιπόν ικανοποιούμε όλες τις υλικές επιθυμίες, ο άνθρωπος δεν γεμίζει. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι γεμίζει, αλλά κάνει πνευματικές και ψυχικές τρύπες. Μάλιστα. Τις οποίες προσπαθούμε μετά να μπαλώσουμε, να γεμίσουμε με άλλα υλικά αγαθά. Και οι τρύπες όλο και πολλαπλασιάζονται. Και θα αναρωτηθεί τώρα ο καθένας από μας, μα γιατί, αφού εκπληρώνω την επιθυμία μου, σου, του, της, γιατί θα δημιουργηθεί δίπλα μία τρύπα, ένα κενό? Γιατί. Είναι πολύ απλό. Ο άνθρωπος είναι τρισυπόστατος. Σώμα, πνεύμα και ψυχή. Τα υλικά αγαθά απευθύνονται κατά βάση στο σώμα, στις αισθήσεις. Υπάρχουν όμως δύο άλλα κομμάτια πολύ σημαντικά που λιμοκτονούν, πεθαίνουν από πείνα. Το πνεύμα και η ψυχή. Τι πνευματικό δώρο κάναμε στα παιδιά μας την πρωτοχρονιά? Τι ψυχικό δώρο τους κάναμε ώστε να θρέψουμε και το πνεύμα τους και την ψυχή τους? Απευθυνθήκαμε στην τέχνη, απευθυνθήκαμε στην ομορφιά. Τα πήγαμε βόλτα στο ύπαιθρο για να συνδεθούν με την ομορφιά της φύσης. Ακούσαμε καλή μουσική, διαβάσαμε ένα απόσπασμα από ένα καλό βιβλίο. Υπήρχε μια γλύκα, μια ζεστασιά συναισθηματική. Τα πήραμε στα γόνατά μας. Αυτά είναι η τροφή του πνεύματος και της ψυχής. Εάν το κάναμε, μπράβο μας που ικανοποιήσαμε και τις υλικές επιθυμίες. Αλλά οι περισσότεροι από μας δεν το σκεφτήκαμε, δεν το κάναμε. Άρα έχουμε φτάσει εκεί να μην το σκεφτόμαστε, να μην το κάνουμε? Γιατί προφανώς και εμείς οι ίδιοι κουβαλούμε μεγάλες τρύπες μέσα μας. Γιατί πέσαμε θύματα μιας παγίδας της καταναλωτικής κοινωνίας, η οποία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τα μηνύματα που έρχονται από γύρω μας είναι «ξόδευε, ξόδευε, αγόραζε, αγόραζε, σου λείπει και αυτό, ζηλεύεις και εκείνο, θέλεις και το άλλο». Από παντού είναι μια λέλαπα μηνυμάτων και πέφτουμε όλοι στην παγίδα, κανείς μας δεν γλιτώνει.
Όλοι θέλουμε, αλλά θέλουμε υλικά αγαθά. Είναι φοβερό αυτό, με όλη τη σημασία της λέξεως. Σήμερα έχουμε περισσότερα από όσα είχαν ποτέ στο παρελθόν οι πρόγονοί μας. Ας σκεφτούμε, ακόμα και το πιο φτωχικό σπίτι σήμερα διαθέτει, θα πω ένα παράδειγμα, π.χ. μία τηλεόραση. Θα βρούμε πράγματα σε όλα τα σπίτια που υπερβαίνουν κατά πολύ των βασικών ή και τις πολυτέλειες της παραπάνω που μπορεί να είχαν σε περασμένες δεκαετίες οι άνθρωποι στα σπίτια τους μέσα και στη ζωή τους. Και πάλι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Κανείς μας. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευγνώμονες για όλα αυτά τα οποία έχουν. Ελάχιστοι. Οι άλλοι είναι με ένα αγκομαχητό. Έτσι θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, από το εσωτερικό μας αγκομαχητό. Από το εσωτερικό αγκομαχητό, αλλά υπάρχει και ένα διεθνές τεστ. Δηλαδή. Το οποίο είναι παραδεκτό από όλους τους επιστήμονες παγκοσμίως. Είναι πάρα πολύ απλό και μπορούμε να το κάνουμε συχνά στον εαυτό μας. Θα ξεκινήσουμε με μια εισαγωγή. Η βάση της ψυχικής υγείας είναι η χαρά. Η χαρά από τα υλικά αγαθά κρατάει πάρα πολύ λίγο. Εάν αγοράσεις ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο που το ήθελες πάρα πολύ, πόσο καιρό θα είσαι χαρούμενη? Μέχρι να το πρώτο πλυντήριο. Να σου πω, ένα χρόνο είναι πολύ. Α, πολύ είπατε εσείς. Δεν θα είσαι ένα χρόνο. Μέχρι το πρωτοπλήσιμο, τέλος πάντων. Μόλις σταματήσουν να το θαυμάζουν, πάει η χαρά σου. Λοιπόν, η βάση είναι η χαρά. Τι λέει το τεστ? Πρώτη ερώτηση. Γέλασες χτες? Α, θέλουμε να δούμε τα επίπεδα χαρά στη ζωή μας. Γέλασε. Για οποιοδήποτε λόγο. Για οποιοδήποτε λόγο. Γέλασες χτες. Μάλιστα. Ακόμη και αν είδες χοντρό λιγνό. Δεν έχει σημασία να συναντηθούμε και να σκάσουμε στα γέλια. Γέλασες χτες. Εγώ μόνη μου κάτι. Να δω μια φωτογραφία και να γέλασε. Το γέλιο είναι ψυχική υγεία. Δεύτερον, πόσες φορές έπιασες τον εαυτό σου να χαμογελά χτες? Να χαμογελά. Να χαμογελά. Υπάρχουν με οτιδήποτε. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι παγωμένοι. Έστω και το «γεια σας κύριε και τι κάνετε». Ανέκφραστοι, παγωμένοι. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο εσωτερικός κόσμος αναστενάζει, αγκομαχά. Δηλαπαθεί. Και η τρίτη ερώτηση. Μπορείς να καταγράψεις 3 καλές στιγμές από τη χτεσινή σου μέρα? Αυτό είναι δυσκολότατο. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω. Το χθες μας κοιτάμε. Τη μέρα που μόλις πέρασε. Το χθες. Ένα τεστ πάρα πολύ απλό. Αποδεκτό από όλους τους ειδικούς της ψυχικής υγείας. Που μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Ή να το κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γιατί τι κάνει? Μας επαναφέρει στα σωστά μέτρα. Ναι. Γιατί τα μέτρα είναι άλλα. Τελικά. Είναι υλικά. Πόσο ακριβό ήταν το φόρεμα που φόρεσες τα Χριστούγεννα? Τι φαγητά είχε το τραπέζι? Είναι άλλα τα μέτρα μας. Λοιπόν, τώρα που το αναφέρατε αυτό, ήρθε έσκασε μια άλλη εικόνα στο μυαλό μου. Συζήτησα με πάρα πολύ κόσμο το προηγούμενο διάστημα, ο οποίος μου είπε, μοιραστήκαμε αυτή την κοινή χαρά που βιώσαμε στην περίοδο των καραντινών, κατά διαστήματα, όταν είχαμε καραντίνες, όπου για κάποιο λόγο πολλοί είπαμε, ουφ, τι καλά που είμαστε τώρα. Γιατί έλειπε όλη αυτή η βαβούρα η απ' έξω. Να πάω, να πάρω, να ψωνίσω, να εμφανιστώ, να κάνω όλο αυτό το πράγμα, το οποίο έχει να κάνει σίγουρα και με το καταναλωτικό κομμάτι. Και με το lifestyle. Μείναμε στα πολύ βασικά. Βέβαια. Να ψωνίσω γιατί να φάω. Αυτό. Ναι. Δεν θέλαμε κάτι άλλο. Ναι. Τίποτα για επίδειξη. Ούτε ρούχα. Τίποτε για το φαίνεσθε. Τα μηνύματα είχαν μειωθεί του καταναλωτισμού, οπότε αρχίσαμε όλοι και ξαναβρίσκαμε το βαθύτερο εαυτό μας. Άρα ήταν και μία προσέγγιση από πολύ κόσμο αυτή, υγιής τελικά. Η οποία νιώσανε καλά
με το γεγονός ότι κλειστήκανε μέσα σε ένα σπίτι. Ναι, αλλά ήρθε μόνη της, ναι. δεν το επιδιώξαμε, γιατί η ζωή είναι σοφή. Δεν θα μας αφήσει να πάμε στον κρεμό. Πιθανόν όλη αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό να είναι μια σοφία της φύσης. Κανείς μας δεν ξέρει, μπορεί να μας επαναφέρει στην αλήθεια μας. Η φύση να διαβάζει τα ξέτελά μας, να βλέπει πώς κινούμαστε. Μα δεν κινούμαστε καλά. Η καταναλωτική κοινωνία μας έχει ξεβράσει σαν μια βάρκα στην παραλία. Δεν κινούμαστε καλά. Δηλαδή, το ψυχικό και το πνευματικό κομμάτι του ανθρώπου πάσχει, κλαίει. Πολλές φορές διαβάζουμε ιστορίες ανθρώπων από το παρελθόν που έζησαν πραγματικά κακουχίες και φτώχεια και σου λέμε, παιδί, ήμασταν ευτυχισμένοι, ήμασταν χαρούμενοι. Μας έδινε η μάνα μας ένα κομμάτι ψωμί παραπάνω και είχαμε όλο τον κόσμο στα χέρια μας. Βρίσκαμε μια μπάλα τώρα, εκείνες εποχές παλιά, κάναμε μια μπάλα με οτιδήποτε βρίσκαμε και ήμασταν ευτυχισμένοι. Είχαμε τον κόσμο όλο στα χέρια μας. Εμείς αυτό το έχουμε χάσει προπολού. Ναι, γιατί η ευτυχία, όταν λέμε τη λέξη ευτυχία, παντρεύεται ένα ζευγάρι και λέμε να είσαστε ευτυχισμένοι. Δεν ξέρουμε τι εννοούμε με τη λέξη ευτυχία. Η ευτυχία δεν έχει σχέση με τα υλικά αγαθά. Έτσι είναι. Η ευτυχία στηρίζεται στις σχέσεις των ανθρώπων και στην καλλιέργεια του πνεύματος και της ψυχής. Εκεί στοχεύει η ευτυχία. Έχεις καλές ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Είσαι ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Mm-hmm. Ας είσαι πάμπτωχος. Mm-hmm. Καλλιεργείς το πνεύμα σου με την ομορφιά, με την τέχνη, με ό,τι εσένα σε αγγίζει. Έχεις ανοίξει δρόμους ευτυχίας. Καλλιεργείς την ψυχή σου, βελτιώνεις όλα τα στραβά που κουβαλάμε όλοι μας. Γίνεσαι πιο ανθρώπινος. Βγάζεις την καλοσύνη σου στην επιφάνεια. Είναι διότι κομμάτι ευτυχίας αυτό. Ναι, βέβαια. Είναι ένας δρόμος προς την ευτυχία, τέλος. Οι περισσότεροι από εμάς, λένε οι ειδικοί, εξωτερικεύουμε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, συναισθήματα φλεγμονώδη, έτσι δηλαδή τα λένε. Συναισθήματα που κάνουν ψυχικές φλεγμονές. Mm-hmm. Και η βάση αυτών των αρνητικών συναισθημάτων είναι ο θυμός και η αχθρότητα. Τα βγάζουμε συνέχεια προς τα έξω. Όλα αρνητικά, μαύρα, παρουτοκαπνισμένα συναισθήματα είναι αυτά. Δύσκολα πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και ενώ συζητάμε συνεχώς γι' αυτά και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε και να φέρουμε το φως στη ζωή μας, να φέρουμε τη γαλήνη, τη χαρά, την ευτυχία που έχει γίνει καραμέλα, απέχει από εμάς μακριά περισσότερο από ποτέ. Ξέρεις γιατί? Έχουμε καταχωνιάσει την καλοσύνη μας. Όλοι μας έχουμε μια έμφυτη καλοσύνη. Και ναι, αλλά πώς θα επιβιώσω εγώ, κυρία Κική, σε αυτόν τον κόσμο το δύσκολο, αν είμαι εγώ η καλή? Θα γίνω κι εγώ κακή και στριφνή και θα βγάζω κακία για να δει αυτός. Θα είμαι εγώ πιο ισχυρή από αυτόν. Έτσι σκεφτόμαστε. Έτσι σκεφτόμαστε. Ενώ αν βγάλουμε μια ελεγχόμενη καλοσύνη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλοί παρά τη θέλησή τους. Έτσι. Δεν ξέρω να λένε όχι, είπαμε. Τους βγαίνει. Εάν έχουμε ελεγχόμενη καλοσύνη, εμείς είμαστε εκείνοι που θα έχουν το πάνω χέρι. Το θέμα είναι πώς θα βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τα παιδιά μας. Εμένα η δική μου η αγωνία είναι πώς θα βοηθήσω τα παιδιά μου να βρουν το δρόμο αυτό προς τη χαρά. Ο οποίος δρόμος δεν έχει να κάνει ούτε με το tablet, ούτε με το PlayStation, ούτε με το τι παπούτσι θα φοράνε, ούτε με το τι τσάντα θα κρατάνε αύριο μεθαύριο που θα μεγαλώσουν και θα αρχίσουν ενδεχομένως να τα απασχολούν τέτοια θέματα, ούτε με το τι αυτοκίνητο έχει η μαμά τους και θα τους πάει στο σχολείο να τους αφήσει. Εκεί υπάρχει μια οδηγία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ακολουθήσουμε. Να πιω νερό. Αν έχεις 5, να φέρεσαι στα παιδιά σου σαν να έχεις 1. Εννοώ από υλικά αγαθά. Αν έχεις δυνατότητα 5.000 ευρώ το μήνα, να φέρεσαι στα παιδιά σου σαν να έχεις 1.000 ευρώ. Μια στροφή προς μια ελεγχόμενη αυτοσυγκράτηση. Και πώς θα κρατήσουμε την ισορροπία ώστε να μην γίνουμε τσιγκούνιδες και να μην μεταφέρουμε ενδεχομένως και ένα άγχος στα παιδιά ότι δεν έχουμε.
Ναι. Δηλαδή να μην φοβηθεί το παιδί ότι υπάρχει οικονομικό ζήτημα την ίδια στιγμή, να έχει ανασφάλεια. Έχω, αλλά δεν σου το παίρνω. Α, είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν πρέπει, βέβαια. Βέβαια. Ποτέ δεν θα πούμε στα παιδιά δεν έχω λεφτά, γιατί τους δημιουργούμε άγχος. Αλλά μπορούμε να τους πούμε ότι δεν σου κάνει καλό να έχεις τα πάντα. Μια στιγμή θα έχεις μπουχτίσει και δεν θα σ' αρέσει τίποτα. Είναι μια τραγική κατάσταση που λέγεται ανειδονία. Ανειδονία. Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ειδονή με τίποτα. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα. Του δείχνεις αυτό, δεν μ' αρέσει. Του δείχνεις εκείνο, δεν το θέλω. Να σε πάω εκεί, και τι θα καταλάβω. Και είναι μια φρικτή κατάσταση. Λοιπόν, για να μην φτάσουμε κι εμείς και τα παιδιά μας σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να κάνουμε κράτη. Και σε εμάς λοιπόν και το κάνουμε εμάς, αυτό. Και σε εμάς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όταν έχεις μια οικονομική άνεση, μα λες γιατί ρε παιδί μου, αφού μπορώ να πάρω στο παιδί ένα ακριβό τάμπλετ, γιατί να μην του το πάρω, αφού μπορώ να του πάρω ένα ποδήλατο με ταχύτητες, καλό ποδήλατο, γιατί να μην του το πάρω, ενώ δεν είναι έτσι. Να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία του, θέλεις ποδήλατο, μάζεψε χαρτζηλίκι. Προσπάθησε να συγκεντρώσεις το χρηματικό ποσό και εγώ θα σε βοηθήσω αν χρειαστεί. Να τα βάλουμε σε μια διαδικασία προσπάθειας. Βεβαίως. Προς τον υλικό στόχο, αν στον φιλικό. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να συζητάμε και για τους άλλους στόχους. Mm. Τους πνευματικούς και τους ψυχικούς. Ότι η ζωή δεν είναι μόνο κατανάλωση. Και να τους δίνουμε παραδείγματα. Δες τον τάδε πλούσιο. Είναι ευχαριστημένος από τη ζωή του. Αισθάνεται ότι έχει ένα νόημα η ζωή του. Με αυτόν τον τρόπο το φέρνουμε στα συζήτηση μέσα στην οικογένεια. Βέβαια. Καθόμαστε γύρω από το τραπέζι, ελάτε να σας πω. Όχι. Δηλαδή, βλέπεις κάτι στην τηλεόραση, διαβάζεις κάτι αφορμή. Στο διαδίκτυο, παίρνεις μια αφορμή και λες, κοίτα, ο Bill Gates έκανε ένα ολόκληρο ίδρυμα για να βοηθήσει εκεί και εκεί και εκεί. Γιατί τι να τα κάνει τόσα λεφτά. Δεν είναι ευχαρίστηση πια όταν έχει φτάσει από ένα επίπεδο και πάνω. Τι μας λένε οι ειδικοί για να είμαι ευχαριστημένη με τη ζωή μου. Τι χρειάζομαι. Τα απολύτως απαραίτητα συν κάτι παραπάνω. Δηλαδή. Όχι αυτά που λέμε, να κερδίσω το λαχείο και θα παρατήσω τη δουλειά 15 εκατομμύρια ευρώ. Και θα πάρω σπίτι με πισίνα και θα κάνω. Αυτά είναι ονειροφαντασίες. Και καταστροφικά πολλές φορές έχει δείξει η ιστορία. Λοιπόν, τα απαραίτητα συν μια σταλίτσα παραπάνω. Να έχεις τον αέρα τέλος πάντων, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, να μπορείς να το διαχειριστείς. Ακριβώς, ακριβώς. Και μέχρι εκεί. Ναι. Εγώ έχω μία εικόνα που μου στείλατε παιδιών που δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα και θέλω να μου πείτε εσείς που είσαστε ειδικός. Αυτές οι φάτσες οι φοβερές και τρομερές που μας έρχονται σίγουρα από κάποιο κράτος της Αφρικής, αυτές οι φατσούλες που πολύ τις αγαπώ, είναι ευτυχισμένα, παιδιά. Το βλέπω, είναι ευτυχισμένα, το βλέπεις στο σώμα τους, στα μάτια τους, στην έκφρασή τους. Δεν έχουν τίποτα. Ναι, αλλά ο φίλος μου κάνει ότι παίζει πιάνο, αλλά δεν έχετε καν πιάνο, το ο φαντάζεται. Ο κόσμος είναι δικός τους. Μα δείτε τα πρόσωπά τους, ναι. Να καταλάβετε τι εννοούν. Ναι. Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, από πού αντλούν όλη αυτή τη χαρά. Από που δεν μέσα έχουν τα βασικά. Από μέσα τους. Διότι ο περίγυρός τους χτες γέλασε. Χτες χαμογελούσαν. Ενώ μοιράζονταν ένα αλεύρι που μαγειρεύανε, έτσι. Αλλά το μοιράζονταν. Αυτές οι κοινωνίες ακόμα είναι συλλογικές. Λοιπόν, χτες γελούσαν. Τρεις στιγμ![ που λέμε να καταγράψουν, 13 είχαν αυτοί. Οπότε, να η χαρά. Εγώ θα ήθελα να είμαι στη θέση τους. Αν με ρωτούσες, Ανδριανή, θα ήθελες αυτή τη στιγμή να είσαι σε μια βίλα με μια πισίνα, η οποία θα ήταν δική σου, ή να είσαι σαν αυτά τα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να είμαι σαν αυτά τα παιδιά. Γιατί είναι υγιή ψυχικά. Και αν τελικά γύρω μας έχουμε και όλη αυτή την οικονομική και υλική ευμάρεια, ωραία, καλώς την έχει όποιος την έχει, για καλό είναι τέλος πάντων όλο αυτό. Πώς θα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να θρέψει και τα άλλα δύο κομμάτια της υπόστασής του. Πώς θα καταφέρει να μην αποκτήσει μία ειδονική σχέση με την κατανάλωση. Πρέπει να είναι συνέχεια σε επιφυλακή.
Διότι είναι μεγάλη παγίδα η καταναλωτική κοινωνία. Πολύ μεγάλη παγίδα. Μου έλεγε μια κυρία η οποία ζει στο Παρίσι ότι βρέθηκε εκεί στο ναό της κατανάλωσης, διότι είναι δρόμοι που έχουν όλους τους μεγάλους οίκους μόδας. Και όταν πήγε έλεγε πω πω, στις εκτόσεις θα κάνω οικονομίες και θα πάρω αυτό, θα πάρω αυτό, θα πάρω το άλλο, το άλλο. Αγόρασε κανένα δυο και μετά είδε ότι είναι άπατο το πηγάδι και βρήκε ένα ρητό για τον εαυτό της, το οποίο εφαρμόζει με μεγάλη επιτυχία. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εγώ πρέπει να κάνω τη δική μου. Και ποια είναι η δική μας η δουλειά? Να προστατέψουμε την ψυχή και το πνεύμα μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό από αύριο, εάν έχουμε καλουχηθεί και έχουμε μάθει να εισπράττουμε χαρά αγοράζοντας πράγματα, ικανοποιώντας υλικές ανάγκες. Θα το κάνουμε με πολύ δυσκολία. Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Θεωρητικά τα νομίζουμε εύκολα. Ποιος θα κάτσει να σκεφτεί ότι θα βοηθήσει τα παιδιά να ανοίξουν ένα βιβλίο αντί να είναι κολλημένα στο τάμπλετ αύριο? Θα το κάνουμε όλοι εμείς. Και οι άνθρωποι βλέπουν τηλεόραση γιατί τώρα το ακούν από εσάς. Ναι. Θέλει όμως και τη δική μας τη συμμετοχή. Οπωσδήποτε. Μαζί θα τα ανοίξουμε το βιβλίο να κάνουμε την κουβέντα. Ή να πούμε, παιδιά, δεν θα αγοράσω αυτό το μπουφάν που ήθελα στις εκπτώσεις. Θα κάνουμε ένα κουμπαρά, θα βάζουμε όλοι χρήματα από τα υλικά αγαθά που δεν θα αγοράζουμε και όταν τελειώσει το COVID θα πάμε ένα ταξίδι όλοι μαζί. Okay. Γιατί το ταξίδι είναι πολιτισμός. Βοηθάει και το πνεύμα και την ψυχή. Η καλύτερη επένδυση είναι το ταξίδι που τα λέμε μεταξύ μας και το ζεις, είναι από τα πράγματα, από τις εμπειρίες που ζεις και σου αφήνει κληρονομιά για την, ναι, για τη συνέχεια, ενώ τελειώνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Άρα θα μπορούσαμε, γιατί δεν είναι και εύκολο τη συνήθεια να την κόψεις, να τη μετακυλήσουμε σε κάτι άλλο. Έτσι, έτσι, έτσι. Αλλά θα έχουμε συνεχώς το νου μας. Ναι, αλλά αν δεν είμαστε μόνοι μας και ζούμε μέσα σε μια οικογένεια, αυτό το παράδειγμα που δίνουμε, το έχουμε παιδιά, έχουμε σύζυγο, έχουμε όλο αυτό το σύστημα τέλος πάντων και οι άλλοι είναι πάρα πολύ αρνητικοί. Και πατάνε φρένο και σου λένε τι τώρα, εμείς θα διαβάζουμε ποιήσεις, σαν χλαμάρες, βάλω να δούμε τηλεόραση. Ναι, ωραία, ωραία. Δεν με ενδιαφέρουν τα ταξίδια, έχω να πάω στο τάμπλετ. Μόνο. Ένα χάϊκου. Θα πετάξουμε εμείς το στιχάκι μας. Ναι, ένα λίγο πράγμα. Δηλαδή να μπει στην οικογένεια ένα άλλο πνεύμα. Γιατί βεβαίως θα είναι αρνητική και εμείς θα είμαστε αρνητικοί και θα λέμε τι κάνω τώρα, τι κάνω. Λοιπόν, σιγά σιγά, σιγά σιγά, για να μπει στην οικογένεια κάτι διαφορετικό. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Υπάρχουν αυτό μας πάρα πολλοί άνθρωποι που ζήσανε όλη την καταναλωτική ζωή και μια στιγμή αισθανθήκαν ότι είναι στο χείλος του γκρεμού και τα παρατήσανε όλα. Και δουλειές και σπίτια και αυτοκίνητα και εταιρείες και κινητά κλπ. Και πήγανε σε ένα νησί ή ξαναγυρίσανε στις ελιές του παππού ή βρήκανε άλλες λύσεις και δηλώνουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Να μοιραστώ μια προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Με τα παιδιά μου. Έχουμε πάει διακοπές παντού. Σε όλα τα καλά μέρη του κόσμου που λέει ο λόγος. Νομίζω ότι οι καλύτερες διακοπές τους ήταν σε ένα νησί στη Γάβδο, που μέναμε σε μία σκηνή 10 μέρες και ζούσανε με παξιμάδι, μέλι και παχύνι και φαγητό μετά εννοείται. Αυτό ήτανε. Η θάλασσα, η σκηνή και το παξιμάδι. Αυτό ήτανε και το θυμούνται ακόμη και να το λένε. Να πούμε μια κοινοτοπία. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος? Τίποτα δεν θέλει. Τι άλλο θέλει ο άνθρωπος? Τι άλλο θέλει? Αρκεί να το ανακαλύψει όμως και να το δει αυτό, να το εντοπίσει από πού αλλού μπορεί να αντλήσει χαρά. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσεις να δοκιμάζεις, να βγαίνεις προς τα έξω και να λες, ωραία, μπορεί η ποίηση που είπε η κυρία Κική εμένα να μην με γεμίζει, βρε παιδί μου, να μην μου θρέφει την ψυχή μου και το πήγαινε στη Γάβδο. Δοκίμασε ζήσεις κάτι άλλο. Ναι. Πήγαινε στο Στρούμπουλα που πήγαμε εμείς. Βγες έξω στη φύση, ξεκίνα πλέξιμο. Ξεκίνα διάβασε ένα βιβλίο. Ούτε βιβλίο. Είναι ορισμένοι που δεν αγαπάνε το βιβλίο. Ακόμα και αυτό, ναι. Ούτε βιβλίο. Πήγαινε σε μια συναυλία. Πήγαινε σε ένα μουσείο. Όταν θα τελειώσει ο κορονοϊός, να ανοίξουμε προς τον πολιτισμό. Είναι τροφή και της ψυχής και του πνεύματος ο πολιτισμός.
Δεν ζητάμε να διαβάσουν όλη βιβλία. Ναι. Δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Σωστά. Απλά να δοκιμάσουμε, να βγούμε από αυτό που ξέρουμε, το οποίο καταλαβαίνουμε πια ότι μας περιορίζει πάρα πολύ και μας στρεσάρει. Το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να σε τρώει ένα σαράκι εδώ μέσα κάθε φορά που σκέφτεσαι τι άλλο θέλω, τι θα ήθελα, πώς θέλω να το κάνω αυτό, το υλικό. Δοκίμασε κάτι άλλο να δεις που σου θρέψει. Καταλάβει παραπάνω χώρο μέσα σου και σου γεμίσει τα κενά. Συν το ότι αν μια οικογένεια ασχοληθεί με αυτά τα πολιτιστικά, συνδέονται και μεταξύ τους. Ναι. Τα υλικά αγαθά δεν μας συνδέουν δυστυχώς. Κρατήστε το αυτό. Σημειώστε και το τεστ. Και αν δεν το έχετε σημειώσει με τις βασικές ερωτήσεις, στείλτε μου να σας τις πω εγώ τις ερωτήσεις, να τις κάνετε κάθε μέρα στον εαυτό σας. Να φέρουμε τη χαρά πίσω στη ζωή μας, τέλος πάντων. Η αυθονία αναφορά στα συναισθήματά μας και στην πνευματική μας καλλιέργεια. Και ειδικά εσείς οι νέοι γονείς που έχετε τη χαρά στο σπίτι σας. Ναι. Έχετε ναι, τα έχουμε. Παιδιά σας. Αξιοποιήστε αυτές τις ηλικίες. Να σκάρτε στα γέλια με τα παιδιά σας για ασήμαντα πράγματα. Αφορμές. Αφορμές και αιτίες μας δίνουν πάρα πολλές, αλλά μας κατατρώει όλο το άλλο. Ναι. Ωραίο θέμα αυτό, κύριε Κική. Λατρεύουν τα γέλια. Όλα γίνονται ευκολότερα όταν αφήσουμε τα παιδιά να γελάνε. Ωραία. Λοιπόν, δώστε την πρωτοκαθεδρία να ηγηθούν τα παιδιά μέσα στο σπίτι σε τέτοια θέματα. Μην το χάσουμε και όλα τα όρια. Να μας παρασύρουν και στη χαρά τους και στη διασκέδασή τους και μετά θα τα δρομολογήσουμε κι εμείς. Ναι. Το γέλιο τους δεν θα το κάνω άμα πάρουν το καινούριο πιστόλι, τάδε, μην πω ονόματα και κάνω διαφημίσεις, το καινούριο παιχνίδι στο PlayStation κτλ. Το γέλιο, το κακαριστό, αυτό που φαίνει την ευδαιμονία στο σπίτι, θα έρθει με κάτι άλλο. Με ένα σαρδάμ, με ένα γαργαλιτό, με ένα επιτραπέζιο, με το που θα κοροϊδέψουν τη μάνα που θα πάει στο σπίτι, θα σας απαγγελοποιήσει τώρα. Και αυτό είναι μια ωραία. Με την πρώτη λιακάδα, βγάλ τους στον κήπο και δώσ' τους το λάστιχο. Να σου πω εγώ τι γέλια θα γίνουν. Έτσι. Να βρέχουν ο ένας τον άλλο. Και τι πούντιες με. Και εσύ θα λες, θα πουντιάσουμε. Γρήγορα μέσα. Κυρία Κική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, Ανδριανή μου. Θα έρθει αυτή η λιακάδα. Καλά, ίσα που πρόλαβε να μπει ο χειμώνας και αρχίσουμε εμείς να σκεφτόμαστε λιακάδες. Αλλά τι να κάνουμε στα καλοκαιρινά, παιδιά, εμείς. Ας τους να περπατήσουν στη βροχή αύριο, να δεις γέλια που θα κάνουν. Θέλοντας κι εμείς, στις βροχές, στα χιόνια, γενικώς θα τα αφήσουμε όλα αυτά και εμείς μαζί. Ακριβώς. Τα παιδιά το έχουν έτοιμα, να παρασυρθούμε κι εμείς. Να είμαστε καλά, να πάει καλά η χρονιά φέτος με υγεία και να φέρουμε τη χαρά πίσω στη ζωή μας. Και τα γέλια. Όπως τις αξίζει. Να είστε καλά κι εσείς, να γελάτε, να περνάτε καλά και να περνάτε ουσιαστικά καλά όμως. Σας εύχομαι και σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Σας φιλώ και σας χαιρετώ.